συνάδελφοι, καλημέρα. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε μια απεργιακή συγκέντρωση που έχει νεκρώσει όλο το λιμάνι. Από εδώ στο Μοιραιά ως τις προμήθειες στην Κόσκο και στην αφιλοπιστηματική ζώνη. Με τη σημερινή μας απεργία στέλνουμε ένα υγιεινό μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοσία ότι δεν συμβιβαζόμαστε με την εργασιακή γαλέρα που προσπαθούν να επιβάλλουν. Δεν θα παραμείνουμε, δεν περιμένουμε το πότε θα έχουμε ένα νέο εργοδοτικό δυστύχημα. Τα τροχοδήλια δάκρυα και οι υποσχέσεις από το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Ναυτιλίας μετά το τελευταίο θανατηφόρο εργοδοτικό έγκλημα στην Αλαμίνα αποδείχτηκαν κοροϊδία, γιατί δεν έχουν τα κότσια να συγκρουστούν με εφοπλιστές και εργοδοσία. Και αυτό απαιτούμε να πάρθουν μέτρα τώρα. Η σημερινή απεργία είναι βήμα κλιμάκωσης. Από εδώ, από κινούμενα αναφτεργατικά σωματεία που είναι σε δεύτερη μέρα απεργίας, με τους συναδέρφους μας, τις προμήθειες της Κόσκο, με τους εκπαιδευτικούς και με όλη την αφιλοεπισκευαστική ζώνη, δίνουμε τη μάχη ώστε το επόμενο διάστημα με ορίζοντα τις 20 Νοέμβρη να νεκρώσουν όλοι οι χώροι εργασίας. Απαιτούμε συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα και επαναφορά των κρατικών συμβάσεων εργασίας, στελέχωση και λειτουργία δομικών επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας στην αφιλοεπισκευή και δημιουργία νέας επιτροπής στην Ελευσίνα και στους Καραμακά. Η λειτουργία αυτών να είναι για όλη την εβδομάδα και για όσες ώρες εκτελούνται εργασίες. Επαναλειτουργία του Κέντρου Υγείας και του Πυροσβεστικού Σταθμού στην αφιλοεπισκευαστική ζώνη στο Μέραμα. Συνάδελφοι, δεν μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Δίνουμε τη μάχη όπως και σήμερα και σε